Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Αλαβούτα, όπου ήρθαμε για να μιλήσουμε για τον ΑΟ Περιστερίου. Μαζί μας έχουμε τώρα τον αρχηγό της ομάδας, τον Γιάννη Μπούζα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα για εμένα. Λοιπόν, Γιάννη, μέχρι στιγμής, σε 6 πρώτες αγωνιστικές, είστε αίτητοι. 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, στην πρώτη θέση ισόβαθμοι με το Χολαργό. Αρχικά, Γιάννη, το περιμένατε να έχετε αυτή την πορεία μέχρι στιγμής? Εντάξει, να πω την αλήθεια, θέλαμε να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Είμαστε στο Περιστέρι, παίζουμε για το Περιστέρι, για τον ΑΟ Περιστερίου, οπότε πρέπει να κάνουμε νίκες, πρέπει να παίζουμε καλά, πρέπει να διατηρούμε την ομάδα ψηλά, οπότε θέλαμε να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Είχαμε στόχο να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Η αλήθεια είναι ότι τα σχετικά, θεωρητικά μάλλον, στα χαρτιά πάντα πιο δύσκολα παιχνίδια τα έχουμε προς το τέλος, οπότε βέβαια κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Όπως είπα και στην αρχή, θέλαμε να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα, τα έχουμε καταφέρει και συνεχίζουμε. Ναι, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα τίποτα. Την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσατε το Βύρονα εκτός έδρας. Για πες μου την άποψή σου για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πηγαίναμε εκεί έχοντας βέβαια, ήμασταν στην πρώτη θέση βέβαια. Σκεφτόμασταν το παιχνίδι απολυστικά μόνο με το Βύρονα. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί θέλαμε να διατηρηθούμε στην κορυφή, να είμαστε πρώτοι. Ξεκίνησε το παιχνίδι, κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και προηγηθήκαμε 0-2. Συνέχεια, εντάξει, λίγο μας επηρέασε το παιχνίδι Κυπέλλου που είχαμε με τον Ιερόθεο την Τετάρτη. Ήταν μια εβδομάδα λίγο δύσκολη. Πέσαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, ρίξαμε λίγο το ρυθμό, αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά ήμασταν συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος. Καταφέραμε και κάναμε ένα καλό διπλό σε μια δύσκολη έδρα. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με το Χαλάνδρι. Ναι, ένα παιχνίδι με το Χαλάνδρι. Ναι, το είχαμε παίξει στο Κύπελλο. Διαφορετικό παιχνίδι Κυπέλλου, διαφορετικό πρωταθλήματο σίγουρα. Θέλουμε και τους 3 βαθμούς. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να πηγαίνουμε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ωραία. Η άποψή σου, Γιάννη, για τον όμιλο, ποιες ομάδες έχεις ξεχωρίσει? Η άποψή μου για τον όμιλο θα έλεγα ότι εντάξει, σίγουρα είναι ένα δυνατό όνομα του Λυσιακού, το οποίο ήρθε κιόλας από μια μεγαλύτερη κατηγορία. Έχει ένα μεγάλο όνομα και μια ιστορία. Από εκεί και πέρα, δυνατές ομάδες είναι ο Χολαργός που έχει δείξει μέχρι τώρα ότι είμαστε μαζί στην κορυφή και βαδίζει σωστά με νίκες. Τα Σούρμενα επίσης παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Πόλο Χαλανδρίου παίζει επίσης ωραίο ποδόσφαιρο. Για Παρασκευή είναι ένα όνομα δυνατό. Νομίζω ότι γενικά ένας πάρα πολύ ισορροπημένος όμιλος και ότι όλα θα κρυθούν πολλές λεπτομέρειες. Το κάθε παιχνίδι θα είναι σε λεπτομέρειες. Ποιος είναι ο στόχος του ΑΟ Περιστερίου στο πρωτάθλημα? Για να λέμε την αλήθεια, ο στόχος του ΑΟ Περιστερίου στο πρωτάθλημα είναι να κοιτάει μέχρι στιγμής το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όσο καλύτερα πηγαίνουμε, τόσο καλύτερα θέλουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Οπότε νομίζω ότι μέχρι στιγμής είμαστε με τους στόχους μας, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σαν τελικό, θέλετε να το πω, σαν τελικό, κάθε παιχνίδι είναι και διαφορετική 3 βαθμοί για μας. Οπότε στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό και πιστεύω να είναι μεγάλος. Ωραία. Συνεργασία σου με τον coach, τον Αλβέρτο Παπαδάκη και με τον Χρήστο Παλίδη? Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή. Όχι μόνο δική μου αλλά και όλη τη ομάδα. Είμαστε τώρα 2 χρόνια μαζί. Βέβαια με τον κύριο Χρήστο ήμασταν και άλλο ένα χρόνο μαζί. Είναι πολύ καλή. Ταιριάζουν τα θέλω μας σε όλους. Μας περνάει σωστά και ωραία αυτά τα πράγματα που θέλει να κάνουμε. Τα βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε μια χαρά με στα αποδυτήρια, ενωμένοι και αγαπημένοι όλοι μαζί. Τον ακούμε, μας ακούει. Οπότε νομίζω ότι έχουμε βάλει γερές βάσεις από πέρυσι και η συνεργασία μας και στο να βγάλουμε αυτά που θέλουμε στο γήπεδο υπό τις οδηγίες τους για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Το κλίμα, όπως μου είπες, είστε μια παρέα, έτσι, μια... Ναι. Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικό εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε που βρέθηκα στην πρώτη ομάδα του ομίλου είναι, θα έλεγα, το κύριο συστατικό, το μυστικό, όπως θέλετε πείτε το. Για να πηγαίνει η ομάδα καλά, είναι υγεία στα αποδυτήρια. Εμείς αυτό το έχουμε, είμαστε μια καλή παρέα, είμαστε πολλά παιδιά χρόνια μαζί και αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Ναι, η διοίκηση πάντα ήταν και θα είναι κοντά μας, φαντάζομαι. Και έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια πόσο αγαπάνε το ποδόσφαιρο και τον Όμιλο Περιστερίου. Θέλουν να είναι κοντά μας, προσπαθούν, κάνουν τα δυνατά για μας και θα συνεχίσουν να είναι, επειδή αγαπάνε τον Όμιλο και το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα είναι κοντά μας. Ωραία. Τι υπόσχεται τώρα ο αρχηγός του ΑΟ Περιστερίου, ο Γιάννης Μπούζας, στους φιλάθλους της ομάδας? Τι να περιμένουν από εσένα και από τον Όμιλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος?
Εγώ αυτό που θέλω να πω στους φιλάθλους της ομάδας είναι ότι να έχουν εμπιστοσύνη σε μας, ότι κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα, για να βρίσκεται ψηλά, και προσπαθούμε να παίζουμε ένα ποδόσφαιρο ωραίο που να το ευχαριστείτε ο κόσμος, να τραβάμε κόσμο στο γήπεδο, να το απολαμβάνουμε μαζί και κάνουμε αυτό που μας αρέσει για να νικάμε. Ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.